πριν από λίγο δέχτηκα ένα δώρο. Γεια χαρά στα καλά μου φιλαράκια, Mr. Motovlog. Και πάλι στις οθόνες σας, σε μία από τις πολύ αγαπημένες διαδρομές μου. Στο ησυχαστήριό μου. Πηγή κρύας φυλής βρισκόμαστε. Είμαστε στη Δυτική Αττική, πάνω από τη Χασιά, στο λεγόμενο δρόμο προς τα Δερβενοχώρια. Πριν από λίγο δέχτηκα ένα δώρο. Ένα δώρο το οποίο ήρθε από λίγο μακριά, ενώ δεν ήταν από την Αθήνα, ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το δώρο είναι ένα υπέροχο κουτί, το οποίο δεν το έχω ανοίξει. Πριν από λίγο βρέθηκα με ένα φίλο μου Σαλονίκιο, ο οποίος μου έδωσε το κουτί και μου λέει: αυτό είναι για σένα. Αφού χαιρετηθήκαμε με το φιλαράκι, ήθελα να κάνω μια βόλτα ακόμα. Έρχομαι συχνά από εδώ, μου αρέσει. Και λέω: θα πάω κάπου ωραία να καθίσω να κάνω unboxing αυτό το κουτί. Απίστευτη διαδρομή, παιδιά, από εδώ πέρα. Είδατε πριν και κάποιες μοτοσυκλέτες κατεβαίνανε. Είναι πάρα πολύ ωραία διαδρομή, την οποία αν θέλεις κάπου ήσυχα λίγο να πας να ξεδώσεις, να χαλαρώσεις το κεφάλι σου, να έχει ησυχία, να μην έχει πολλά αυτοκίνητα και να απολαύσεις αυτό το ωραίο φυσικό τοπίο, όπου πάρα πολύ εύκολα, ανεβαίνοντας τη Λεωφόρο Φυλής και περνώντας από τη Χασιά, βγαίνεις εδώ πάνω. Αν ακολουθείς αυτό το δρόμο, φτάνεις σε μια πολύ μεγάλη διασταύρωση που είναι τα Δερβενοχώρια, τα Σκούρτα. Έχουμε ξαναπάει εκεί βολτίτσα. Από εκεί κάναμε και το βίντεο με το Phaser 1000 για την επιστροφή. Έχει κάπου εδώ ένα πολύ ωραίο κιόσκι. Θα πάμε εκεί να ράξουμε. Έχω και το σακίδιό μου, έχω το κουτί μέσα, το δώρο, τα νεράκια μου. Παιδιά, τα συνηθίζω και αυτά, έτσι. Με έχετε μάθει με παρέες, συνέχεια και τα λοιπά, αλλά και τα μοναχικά, παιδιά, είναι. Χρειάζονται. Έχει περάσει η ώρα, προσπαθούμε να προλάβουμε να μην νυχτώσει. Δεν σας έχω πει τίποτα για το κουτί μέχρι τώρα. Γράφει κάτι επάνω το κουτί, αλλά το αφήνω για την έκπληξη. Να το ανοίξουμε παρέα. Αυτό είναι ωραίο σημείο. Εδώ έχουμε κάνει με το Χαλιαμπούσα βίντεο. Πάμε και αν είναι γεμάτο το κιόσκι, θα έρθουμε εδώ πέρα. Έτσι κι αλλιώς, γιατί άναψα την κάμερα για να σας πάρω βόλτα. Αλλά για να ανοίξουμε και αυτό το μαγικό κουτί, να δούμε τι περιέχει. Σαν τοποθεσία το βγάζει φρούριο φιλής εδώ πέρα, παιδιά. Στην ουσία είμαστε πρόποδες Πάρνηθας. Κι άλλη μηχανόβη, γεια σας παιδιά. Ο καιρός είναι πολύ μουντός. Σου δίνει την αίσθηση ότι από λεπτό σε λεπτό θα βρέξει. Αλλά παιδιά είναι καταπληκτικός. Με πολύ ωραίο εξοπλισμό ντυμένος. Γιατί κάνει λίγο κρύο εδώ πάνω. Πρέπει να ντύνεστε καλά αν πάρετε απόφαση να έρθετε σε
τέτοιες ορεινές περιοχές είναι, παιδιά, απίστευτο. Α, εδώ θα κάτσουμε. Πάμε λίγο ακόμα. Φρούριο φιλής, παιδιά, από εδώ που κατεβαίνει τώρα το αυτοκίνητο. Έχει να εξερευνήσεις και άμα είσαι adventurous, έχει πολύ ωραία. Πολύ ωραίες διαδρομές εδώ. Θα έλεγε κάποιος το τοπίο είναι ελβετικό. Εγώ θα έλεγα όχι, παιδιά, το τοπίο είναι ελληνικό και είναι καλύτερο από κάθε ελβετικό. Αυτό είναι όταν είσαι σε τέτοιες ωραίες διαδρομές με το εμπτάκι, δεν θες να σταματήσεις. Θέλεις να είναι ατελείωτη βόλτα. Νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε γιατί δεν θα κάνουμε άνοιγμα το κουτί σήμερα. Βλέπω άμα το συνεχίσω λίγο ακόμα. Α, και το μιχλώδες τοπίο, δείτε. Πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να δω πως έχει εξωτερική θερμοκρασία. 12 βαθμούς, παιδιά, 12 βαθμούς έχει έξω. Δεν αισθάνομαι βέβαια κάτι. Μακάρι η κάμερα να μπορεί να αποτυπώσει αυτό που βλέπω, μακάρι. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε τώρα, πάμε να ανοίξουμε το κουτί. Εντάξει, δεν το λες κιόσκι, αλλά... Για πάμε να δούμε... Τι έχουμε εδώ... MT-09 Greece. Κάτι καλό έχει μέσα αυτό. Όπα, όπα, δεν το πιστεύω. Αυτό τι είναι? Ωρε μπρελοκάκι, τρελό ρε φίλε, να το βάλουμε στο κλειδί. Πω πω και ωραία αυτοκόλλητα και πολλά. Μου πέσε το άλλο. Τι είναι αυτό? Γαμάτο μπλουζάκι, παιδιά. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Όχι ρε μάγκα. Τι είπες τώρα ρε, τι μου φτιάξες ρε φίλε? Ωρε μάγκα, Mr. Motovlog MT-09 Greece. Θέλω να τη φορέσω τώρα, αλλάξω εδώ μέσα στο κρύο. Και στο μανικάκι το σήμα, ε. Όπου δείτε ρε φίλε. Ωρε μάγκα. Φοράω και τα γάντια. Πω, γεια σου ρε τρέισερα. Παιδιά, είναι υπέροχο. Λοιπόν, είναι από την ομάδα MT-09 Greece, από το φίλο μου τον Γιάννη τον Κουφόπουλο, τον διαχειριστή της ομάδας, ο οποίος μου έκανε ένα πάρα πολύ τρελό δώρο. Μου αρέσει πάρα πολύ και ωραία αυτοκολλητάκια. Πω, πω, θέλω να τη βάλω την μπλούζα τώρα. Να τη βάλω. Πω, πω, θα βάλουμε και αυτοκολλητάκια πάνω. Λοιπόν, είναι ομάδα στο Facebook, παιδιά. Όσοι έχετε MT-09 πρέπει λογικά να την ξέρετε, η οποία μέσα έχει MT-09 και δεν έχει Tracer, είναι ομάδα MT-09. 09 Gen 1, Gen 2, Gen 3, είναι και κάποια δεκάρια μέσα. Η ομάδα αφορά βέβαια περισσότερο απ' όλα MT-09, γι' αυτό δημιουργήθηκε. Όσοι έχετε MT, μπαίνετε μέσα, MT-09 Greece, και ίσως ένα τέτοιο μπρελοκάκι και ένα αυτοκολλητάκι να σας έρθει από κάπου, από τον φιλαράκο τον Γιάννη τον Κουφόπουλο, ο οποίος τρέχει αυτή την ομάδα. Μπράβο ρε φίλε Γιάννη, δεν έχω λόγια, δηλαδή... Το μπλουζάκι πάρες πολύ. Εντάξει. Ευχαριστώ ρε Γιαννάρα μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά της ομάδας MT-09 Greece στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ο Γιάννης είναι στη Θεσσαλονίκη, από εκεί έχει ξεκινήσει η ομάδα. Και υπάρχουν και παιδιά τα οποία τρέχουν την ομάδα και εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή, όποιος θέλει μπαίνει στο Facebook, κάνει μια εγγραφή στην ομάδα αυτή και θα πούμε στην πορεία, αφού μου δούμε λίγο τα αυτοκόλλητα. Γιατί τώρα το μυαλό μου είναι μεγάλο, μικρό. Αυτό που έπεσε από εκεί, τι είναι? Έπεσε και αυτό. Πω παιδιά, δεν έχω ξανακάνει τέτοιο βίντεο, ε. Πιστεύω να σας αρέσει, εμένα μου αρέσει πολύ. Εδώ είμαστε. Θέλω αυτό το μικρό, πού να το βάλω? Το βάλω στο φτερό, ε. Το βάλω εδώ. Πού να το βάλω ρε παιδιά? Και εδώ μου αρέσει. Και εδώ θέλω ένα αυτοκόλλητο MT-09 Greece σίγουρα. Πρέπει να βάλουμε τον μπρελόκ. Το μπρελόκ πρέπει να μπει πάνω επί τόπου. Πολύ ωραίο. Πω παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλε Γιαννάκο, να είσαι καλά. Πάρα πολύ ωραίο δώρο, φιλαράκι μου. Πάρα πολύ ωραίο δώρο. Αν δεν βγάζεις τα γάντια, δεν πρόκειται να βάλεις κλειδί. Έτοιμος. Λοιπόν παιδιά, εγώ τώρα σας αφήνω λίγο να βγάλω κράνη και τέτοια. Εγώ την μπλούζα θα τη βάλω.
Πώς την είδα την μπλουζίτσα. Τέλεια, έτσι, τέλεια, τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να μαζευτούμε, να τα βάλουμε πάλι όλα μέσα. Νομίζω, παιδιά, είναι το πιο ωραίο unboxing που θα μπορούσα να κάνω για αυτό εδώ το τρελό δώρο. Λοιπόν, βάλτε μου σε σχόλιο από κάτω, ρε παιδιά. Έχω εδώ. Καταρχήν το κλειδί είναι εδώ. Άρε μητάρα, άρε μητάρα. Όλες οι κινήσεις μου φέρνεις. Βάζουμε το κλειδί πάνω. Αυτό τώρα, επειδή είναι μακρύ, θα το βάζουμε μέσα. Μπράβο. Έτσι και έχει χώρο εδώ το MT. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα αυτοκόλλητα, παιδιά. Πάμε λίγο να δούμε τα αυτοκόλλητα. Εγώ θέλω λευκό. Όποιος θέλει και αυτοκολλητάκι, παιδιά, από κάτω να μου πει. Λοιπόν, ας πούμε το λευκό. Έχουμε και ασημί μεγαλύτερο. Έχει απ' όλα, ε. Ρε φίλε, τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Ρε Γιάννη, μπράβο ρε φίλε. Την αγαπάς πολύ την ομάδα για να τα κάνεις αυτά. Μπράβο ρε φίλε. Και παιδιά, το ξαναλέω, είναι δώρο αυτό που βλέπετε, έτσι. Δεν μου ζήτησε κάποιος χρήματα. Είναι καθαρά θέμα χαρά για τη μοτοσικλέτα. Λοιπόν, αυτό είναι τεράστιο. Βάλαμε εδώ. Μπορούμε να το βάλουμε εδώ. Εδώ δεν πάει. Σίγουρα εδώ στο φτερό κλείνω. Λες ρε. Πείτε μου σε σχόλιο, παιδιά, πού να βάλω τα αυτοκόλλητα. Δώστε μου γνώμες. MT09 Greece. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χαρά μου, παιδιά, είναι απερίγραπτη. Ξέρετε κάτι τέτοια ωραία μικρά δωράκια. Παιδιά, είναι... Τι να σας πω, είναι το κάτι άλλο, ρε εσείς. Φίλε Γιάννη, δεν έχω λόγια. Να είσαι καλά. Το μπλουζάκι είναι απίστευτο. Μ' αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε και να πούμε και μερικά πραγματάκια για αυτή την ομάδα στη συνέχεια. Ο καιρός συνεχίζει να είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, περιμένω εντυπώσεις σε σχόλιο. Οπωσδήποτε. Εντάξει, είναι ο άνθρωπος εδώ από την πυρασφάλεια και με βλέπει τόση ώρα. Το εξήγησα βέβαια ότι κάνω βίντεο. Γιατί με έβλεπε να αλλάζω μπλούζες, να στείνω κάμερες, να δένω. Το βιντεάκι σήμερα, από ό,τι βλέπετε, είναι ένα δώρο για μένα. Και πάλι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Γιάννη τον Κουφόπουλο από τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να συγχαρώ τον Γιάννη για την αγάπη που δείχνει και για το πόσο ωραία το πάει αυτό το πράγμα. Είναι φανταστικό να γνωρίζεις ανθρώπους οι οποίοι, παιδιά, αφιλοκερδώς, απλά για την αγάπη τους για την μοτοσικλέτα, χωρίς να θέλουν αυτό που κάνουν αποσκοπεί κάπου σε χρήματα, δηλαδή. Είναι φοβερό, παιδιά, είναι φοβερό και είναι ασυνήθιστο στις μέρες μας, γιατί συνήθως στις μέρες μας ό,τι κάνουμε το κάνουμε για να βγάλουμε χρήματα. Ήταν λοιπόν μια κίνηση φανταστική, ήταν το κουτί υπέροχο. Ομάδες, παιδιά, στο Facebook υπάρχουν πολλές. Ανάλογα με την κάθε μάρκα μοτοσυκλέτας, στείνεται και μια τέτοια ομάδα. Έτσι είναι και η ομάδα MT09 Greece, η οποία αποτελείται από MT09. Στην ουσία, ο πυρήνας δηλαδή είναι MT09. Βέβαια έχει και δεκάρια μέσα, έχει κάποια εφτάρια. Εντάξει, δεν τα διώχνει άνθρωπος αυτά. Αλλά η ουσία της ομάδος είναι πληροφορίες σχετικά με τη μοτοσυκλέτα αυτή. Πληροφορίες τεχνικές, πληροφορίες για αξεσουάρ, τιμές, διάφορες φωτογραφίες από εκδρομές και ταξίδια. Παιδιά οργανώνουν βόλτες. Στη Θεσσαλονίκη μαζεύονται και βγαίνουν τα MT όλα παρέα, αλλά και στην Αθήνα. Οπότε αυτές οι ομάδες, παιδιά, είναι όντως πάρα πολύ ωραίες. Γιατί, παράδειγμα, εγώ μπορεί να θέλω να αγοράσω ένα MT09. Μπαίνοντας σε μια τέτοια ομάδα, θα μάθεις πάρα πολλά πράγματα. Μπορείς να ρωτήσεις αυτά τα παιδιά αν θέλεις κάτι, τεχνικά ή ένα αξεσουάρ που φοράνε ή με τα λάστιχα τι γίνεται. Γενικά πληροφορίες για αυτή τη μοτοσυκλέτα. Ρε μπαμπέσικο MT, δεν περίμενα να με βάλει σε τέτοιους δρόμους. Να μου δώσει τόσο χαρά και χαμόγελο. Το έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο, παιδιά, ότι το MT είναι μηχανάκι για γούστα και θα σου φέρει πάρα πολλά χαμόγελα. Ένα χαμόγελο είναι και το σημερινό. Να είμαστε καλά, ρε παιδιά. Να φοράμε πάντα κράνος, να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή. Είτε έχουμε MT, είτε οποιαδήποτε μοτοσυκλέτα οδηγούμε. Είναι ένα τρομερό μέσο ψυχοθεραπείας η μοτοσυκλέτα. Είναι ένα τρομερό μέσο αποσυμπίεσης, αποφόρτισης από την καθημερινότητα, από τη ρουτίνα. Είμαστε τυχεροί εμείς που οδηγούμε μοτοσυκλέτα. Ασχέτως αν ανήκουμε σε μεγάλες ομάδες που πάμε παρέες βόλτες ή κάνουμε μοναχικές δικές μας. Η κάθε μια βόλτα έχει το γούστο της. Είναι όμως και λυπηρό να χάνουμε ωραίες στιγμές ή ακόμη και τη ζωή μας από αυτό που αγαπάμε τόσο πολύ. Γι' αυτό πρέπει να φοράμε πάντα κράνος, πάντα εξοπλισμό, όσο μπορούμε καλύτερο. Παιδιά, το κεφάλι είναι πανάκριβο, το κεφάλι μας δεν είναι πανάκριβο, δεν αγοράζεται με όλα τα λεφτά του κόσμου. Γι' αυτό πάρε ένα καλό κράνος, βάλ το μέσα για να το προστατεύσεις. Γιατί αν πάθει κάτι, δύσκολα επιδιορθώνεται. Το λέω συνέχεια, ακούω συνέχεια όμως και τραγικά περιστατικά από ανθρώπους που χάσανε τη ζωή τους ή μείνανε φυτό
σε ένα κρεβάτι λόγω έλλειψης κράνους. Πέρα όμως από τον εξοπλισμό, καλό είναι να έχουμε και ένα control στο δεξί μας χέρι, στον γκάζι μας, να ανοίγουμε όσο πιο υπεύθυνα μπορούμε. Ξέρουμε ότι είμαστε σε μια χώρα που η υπευθυνότητα δεν είναι και το εθνικό μας σπορ, έτσι. Η ανευθυνότητα είναι το εθνικό μας σπορ. Οπότε, παιδιά, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για να απολαμβάνουμε όλες αυτές τις ωραίες στιγμές. MT09 Greece, ομαδάρα στο Facebook και στο Instagram. MT09 Greece, υπέροχη. Ευχαριστώ για το δώρο και πάλι. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά που με ακολουθείτε στο κανάλι και περνάμε παρέα τόσο όμορφες στιγμές. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας μεταδίδω τη χαρά μου και μ' αρέσει που όταν τελειώνει αυτό το βίντεο είστε με ένα χαμόγελο κι εσείς. Να είστε καλά και θα τα πούμε πάλι. Γεια χαρά από το μυστεράρα σας.